Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Όπως βλέπετε, έχω μπροστά μου τα δύο άλμπουμ που έχω μέσα όλη μου τη συλλογή που έχω αφιερώσει σχετικά με τα ζώα. Έχω αφιερώσει πολύ χρόνο στο να μελετάω διάφορα είδη ζώων και το βλέπετε έτσι κι αλλιώς και από το background που έχουμε εδώ πέρα στον υπολογιστή μας. Έχω το background εδώ πέρα, αυτά εδώ όλα είναι ψάρια, έτσι να το ξέρετε, επειδή δεν θα το φέρω πιο κοντά, απλά σας λέω τι είναι το καθένα. Και είναι της κλάσης Tetrodontidae. Είναι αυτά δηλαδή τα οποία έχουν τετροδοτοξίνη, η οποία είναι μια πολύ επικίνδυνη ουσία, ειδικά όταν συντυπάει ένα τέτοιο είδους ζώα. Αυτά τα ζώα είναι γνωστά και ως pufferfish ή αλλιώς ουρονόψαρα. Στην Ιαπωνία λέγονται φούγκου και θεωρούνται εκτακτό έδεσμο. Αλλά φυσικά επειδή το σηκώτη, τα γενετικά τους όργανα και το δέρμα τους έχουν πολύ υψηλά ποσότητα τετροδοτοξίνης, που είναι μια πολύ επικίνδυνη ουσία, ειδικά αν συρβαίνει σε μεγάλο, μπορεί να αποκαλύψει και θάνατο. Και στο συγκεκριμένο δηλητήριο δεν υπάρχει αντίδοτο, όπως και σε πολλά άλλα δηλητήρια, όπως είναι του χραπουδίου μυζουγαλός δαχτυλίους, όπως είναι το σαλιγκάρι κόνους, αλλά ειδικά σε αυτό που του τρώνε κιόλας, ενώ το χραπόδι και το σαλιγκάρι δεν το τρώνε κανένας, ειδικά σε αυτά που το τρώνε. Ο σεφ που θα μαγειρέψει ένα τέτοιο είδους ζώο πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να το κόψει αρκετά καλά και να το μαγειρέψει σε τέτοιο τομέα ώστε να εξαφανιστεί το δηλητήριο που μπορεί να έχει μέσα το ψάρι. Μέσα σε αυτή την κατηγορία είναι το pufferfish που είναι το πολύ γνωστό. Είναι και ένα άλλο ζώο το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη είδηση στην Ελλάδα, καθώς εδώ και τα τελευταία χρόνια κατοικεί στη Μεσόγειο, και είναι ο λαγοκέφαλος ή αλλιώς λαγοκέφαλος, που ανακαλύφθηκε και πρωτοπαντήθηκε του 1939. Και επίσης άλλο ένα πολύ γνωστό είδος είναι το Άρθον Στελάτους, το οποίο το έχω και εδώ πέρα και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ όμορφο ζώο. Μπορούμε να ανοίξουμε εδώ πέρα το άλμπουμ. Το θυμάστε, σας το είχα κάνει πριν από κάτι εβδομάδες και σας έδειξα μερικές από τις φωτογραφίες που έχω σχετικά με την τυριώδη ζώα. Αυτό εδώ είναι το οκταπόδι με τους γάλλους δαχτυλίους. Είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι ίσως σε μια μπάλα του γκολφ και κατοικεί εκεί που σήμερα είναι η Αυστραλία και στα ρηχά νερά του Ινδικού ωκεανού. Και αυτό εδώ είναι το σαλιγκάρι κόνος, το οποίο κατοικεί σε ρηχά νερά της Μεσογείου και του Ινδικού ωκεανού. Και εδώ πέρα, αν το θυμάστε και από την προηγούμενη εβδομάδα σας έκανα ένα βιντεάκι σχετικά με την τυριώδη ζώα, ένα άλλο ζώο που έχω, το οποίο δεν αναγράφεται πάρα πολύ συχνά, είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το καντιρού. Είναι ένα ψάρι σε μέγεθος κλωστής, το οποίο κατοικεί στον Αμαζόνιο και έχει ένα θανατηφόρο δάγκωμα όταν κάποιος ουρήσει. Όταν κάποιος ουρήσει μέσα στο νερό, αυτό το ψάρι ορμάει στο ροπηρικό σύστημα και εισχωρεί μέσα. Και πρέπει να το βγάλει κάποιος σε τουλάχιστον 2 μέρες με εγχείρηση, σε πλησιέστερο νοσοκομείο. Και αυτό το καθιστά πολύ επικίνδυνο. Να το ξαναβάλω μέσα. Τι άλλο έχουμε? Άλλο ένα αρκετά επικίνδυνο ζώο, αλλά δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο ό,τι αφορά τα δηλητήρια, είναι αυτό εδώ. Αυτό το γατόψαρο. Και συγκεκριμένα το γατόψαρο της Βόρειας Αφρικής. Κατοικεί στη Βόρεια Αφρική και έχει ισχυρό ηλεκτροζόκ τουλάχιστον 500 βολτ. Και αν κάποιος το φάει, μπορεί να είναι θανατηφόρο. Πάμε μέσα. Και μετά έχουμε τα κριτίδια. Όποιος τα θυμάται, τα είχαμε κάνει ανάλυση. Ξεκινάμε με τα κριτίδια που είναι φάρσες, όπως είναι το Απαγκοίνχε, όπως είναι ο Λύκος της Αργεντινής, όπως είναι το Tasmanian Mog Warlus, όπως είναι το Ice Headed Borer, όπως είναι η Τσέση, όπως είναι η Γοργόνα των Φίτζι, όπως είναι το Δέντρο Λίμνης Φάγκου, όπως είναι το Οκταπόδι των Δέντρων, όπως είναι ο Διπλοκέφαλος, όπως είναι το Γιγάντιο Καλαμάρι, όπως είναι το Χόνταχ, όπως είναι ο Γασάι Ρεξ, όπως είναι ο Μπασιγκέιτορ, όπως είναι ο Ντόντι Γκέιτορ, το Χόρα φυσικά, είναι διάσημο, όπως είναι το Τέρας του Μόντακ, που για κάποιους είναι φάρσα. Αν δεν το θυμάστε, το τέρας του Montauk, το οποίο παίρνει το όνομά του από το Montauk της Νέας Υόρκης, όπου ανακαλύφθηκε.
Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα μυστηριώδες πτώμα το οποίο βρέθηκε το 2008 από κατοίκους της περιοχής Montauk της Νέας Υόρκης και δεν μπόρεσε ποτέ να ταυτοποιηθεί επισήμως γιατί ακριβώς είναι. Κάποιοι είπαν ότι είναι σκύλος, άλλοι είπαν ότι είναι πρόβατο, αλλά οι περισσότερες υποθέσεις καταλήγουν στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο ζώο ήταν ένα ρακούν. Ίσως με σπασμένο κεφάλι και αστραμμένα δόντια. Μοιάζει πάρα πολύ με ένα ρακούν. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε και ένα δεύτερο τέρας του Montauk, αυτό εδώ, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν φάρσα. Να το ξαναβάλω μέσα. Μετά πάμε στα κριτήρια τα οποία αποδείχθηκαν ότι είναι αληθινά σε πολύ ωραίες περιπτώσεις. Με πιο χαρακτηριστικό αυτό εδώ. Αυτός είναι ο ορνηθόρυχος ή αλλιώς, όπως το λένε στην Αυστραλία, ο πλατύποδας. Παλιά πιστεύανε ότι πρόκειται για χρυπτήριο καθώς είχε σώμα που έμοιαζε με θηλαστικού, λέπια που έμοιαζαν με πάπιας, ράμφος πάπιας και γέναγε αυγά σε θηλαστικό. Τελικά βρέθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και αποδείχθηκε ότι ο πλατύποδας ήταν ένας αληθινός γίγαντας, καθώς είναι πολύ μεγάλο ζώο. Ίσως το πιο ήταν ένα παράδειγμα σχετικά με την κρυπτοζωολογία και τα σημεία που απέδειξαν ότι τα κρυπτοζωολογικά ζώα είναι κάποια αληθινά είναι η χελώνα του Χον Κιέμ, η οποία ανακαλύφθηκε το 1999 για πρώτη φορά, ενώ οι τροπότα ήδη ανακαλύφθηκαν το 1964. Περιμένανε μετά με το 2009 οι επιστήμονες, όπου βρήκανε μια τέτοια χελώνα να επιπλέει στα νερά της λίμνης Χον Κιέμ στο Χανόι του Βιετνάμ. Δυστυχώς το συγκεκριμένο ζώο πλέον δεν υπάρχει. Το τελευταίο πεθαίνει του 2016 στη μια λίμνη στο Βιετνάμ και από τότε δεν έχει βρεθεί άλλο παρόμοιο τέτοιο είδος. Άλλο ένα πολύ ξεχωριστό για μένα κριτήριο που βρίσκεται ότι είναι αληθινό είναι αυτό. Αυτό είναι η γάτα του Κελάς, η οποία σκοτώθηκε το 1985 στο Κελάς της Αγγλίας. Τα ρηχεύτηκε και αποκαλύφθηκε ότι είναι ένα άγριο είδος μεγάλης γάτας. Και κάποιοι υποστηρίζουν ότι η γάτα του Κελάς ίσως ζει ακόμη και σήμερα σε ξεχωριστά είδη. Να μια φωτογραφία η οποία πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι μια γάτα Κελάς. Αυτή εδώ. Επίσης άλλο ένα ζώο που αξίζει να το αναφέρω και είναι ένα από τα πιο ανατυχιστικά που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Είναι ένα είδος νυχτερίδας, το οποίο κατοικεί στην Ινδία και την Ινδονησία, μέχρι και την Αυστραλία, και είναι αυτό. Αυτό είναι το Yotabat. Επίσης, άλλο ένα ζώο το οποίο ακόμα ήταν από τους επιστήμονες, γιατί ήταν πράγμα ήταν αληθινό και αν ποτέ θα ξαναβρεθεί, είναι η λεοπάρδα της Ζανζιμβάρης, η οποία ανακαλύφθηκε στις αρχές του 1990 στη Ζανζιμβάρη. Το μόνο ταρχευμένο είδος είναι αυτό που έλεγε εδώ πέρα. Είναι ταρχευμένο αυτό, δεν είναι ζωντανό. Από τότε δεν έχει βρεθεί άλλη. Παρήγαινε κάποιες προσπάθειες να βρεθεί μια τέτοια λεοπάρδαλη. Το 2017 μια κάμερα ενός τρένου κατέγραψε μια μυστηριώδης οντότητα στο σκοτάδι και πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι μια λεοπάρδαλη Ζανζιβάρης. Αν και οι αποδείξεις δεν έχουν βγει ακόμα. Επίσης, άλλο ένα από τα αγαπημένα μου είδη ζώων γενικότερα. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ο Ζήφιους, ο οποίος ανακαλύφθηκε στα αρχή του 19ου αιώνα και οι περιγραφές που ερχόταν από αυτόν λέγατε ότι ήταν ένα φωνικό είδος που ήταν σε μέγεθος του νησιού και ότι απειλούσε καράβια και ναυτικούς. Ένα άλλο πολύ ικανό παράδειγμα στην περίπτωση ενός καινούριου ζώου, καινούς κτηδίου, είναι ο Διάβολος των Δασών. Ή αλλιώς, όπως το λένε, το γαγουρό της Αυστραλίας ή αλλιώς Μποντεγκέζου. Το συγκεκριμένο ζώο ανακαλύφθηκε το 1995 στην Ινδονησία και την Ινδία. Υπάρχει μέχρι και την Αυστραλία και θεωρείται ένα καινούριο είδος στην επιστήμη. Το επιστημονικό του όνομα είναι Dendrolagus Basio, αλλά το ονομάζουν οι περισσότεροι Μποντεγκέζου ή αλλιώς Δενδρόβερο Γαγουρό Μπάζο.
Να σας δείξω λίγο πώς ακριβώς είναι το συγκεκριμένο ζώο. Να το. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Συγγνώμη, αλλά με ξύνει η μύτη μου. Και βλέπετε κάποιες φορές που αναβάζω το χέρι μου. Να, εδώ κι άλλο. Από τα αγαπημένα μου ζώα αυτού του είδους και είναι από τα αγαπημένα μου θηλαστικά. Τα κουγκουρό γενικά τα θεωρώ επικίνδυνα ζώα, καθώς έτσι και σου ρίξουν μια κλωτσιά σε έχουν στείλει στη Νέα Ζηλανδία απέναντι. Αλλά το πορτογκέο σου δεν είναι της Γρηγόριας. Η συμπεριφορά του θυμίζει περισσότερο αυτήν τον κοάλα. Το πρωί κοιμάται, το βράδυ ξυπνάει. Άρα ένα πολύ καλό παράδειγμα ζώων που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και είναι ένα ζώο το οποίο προκάλεσε τεράστια εντύπωση όταν ανακαλύφθηκε για τη συμπεριφορά του, αλλά τη δίαιτά του, αλλά και την εμφάνισή του, είναι το κάπι. Το οποίο είναι γνωστό ως η καμιλοπάρδαλη των δασών, η καμιλοπάρδαλη του Κονγκό και η καμιλοπάρδαλη ζεύρα. Καθώς βλέπετε το πίσω μέρος μοιάζει πολύ με ζεύρα, ενώ το μπροστά μοιάζει με καμιλοπάρδαλη. Το συγκεκριμένο είδος απαντάται στην Αφρική και συγκεκριμένα στη Δημοκρατία του Κονγκό. Μοιάζει πολύ με καμιλοπάρδαλη, αλλά έχει χαρακτηριστικά ζεύρας. Ανακαλύφθηκε το 1902. Είναι πολύ τροπαλά. Και πολλοί περιγράφαν στην αρχαιότητα, αναγράφεται και στην αρχαία μυθολογία, ότι ήταν ένα είδος μονόκερου, αλλά σε μορφή καμιλοπάρδαλης. Οι φήμες αυτές ήταν θρύλοι, μέχρι που το ζώο ανακαλύφθηκε το 1901. Και προκάλεσε σοκ στην κοινότητα. Μετά έχουμε άλλα κρυπτίδια, όπως είναι ο Γκόρμαν, όπως είναι το Τσουπακάμπρα, όπως είναι το Νίγεν, όπως είναι ο Γιαγοδαίμονος του Ντόβερ, όπως είναι το Γιακουμάμα, όπως είναι τα γιγάντια φίδια, το Κράκεν, το Τσουπακάμπρα φυσικά, είναι το πιο διάσημο στο κρυπτίδιο, το οποίο μάλιστα έχω ρίξει πάρα πολύ έρευνα. Εδώ. Αυτά εδώ είναι όλο το Τσουπακάμπρα. Υπάρχει το Τσουπακάμπρα του Τσουπακάμπρα των Απαλαχίων, υπάρχει το Τσουπακάμπρα του Ισικού του Καναδά και υπάρχει και το Αμερικάνικο Τσουπακάμπρα. Κυρίως οι περιπτώσεις καταγράφονται στο Πόρτο Ρίκο. Άλλο επίσης ζώο το οποίο έχει ανακαλυφθεί τώρα πρόσφατα και θεωρείται είδος υπό εξαφάνιση είναι ο άγριος σκύλος του Αμαζονίου, ο οποίος ανακαλύφθηκε σε αρχές του 2010 στον Αμαζόνιο και θεωρείται πολύ σπάνιο είδος. Επίσης έχουμε τον Bigfoot, έχουμε τον Yeti, έχουμε το τέρας του Παναμά ή αλλιώς το πτώμα του καιρό Αζούλ. Εδώ έχουμε γιγάντιους κροκόδιλους, γιγάντιες σαύρες. Τι άλλο έχουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε άλλο ένα ζώο το οποίο μοιάζει πολύ με τίγρη. Είναι η όντζα. Και λένε ότι πρόκειται για ένα κλειδί το οποίο ενώνει το τσιτάχ και το πούμα. Έχουμε την περίφημη γαταλεπού της Καμπότζης, το οποίο είναι ένα ζώο που ανακαλύφθηκε το 2003 από το WWF και ακόμα δεν είμαι σίγουρη ότι ακριβώς είναι. Λένε ότι είναι λεμούριος, λένε ότι είναι γάτα, λένε ότι είναι αλεπού. Κανένας δεν ξέρει. Μετά έχουμε άλλα ζώα, όπως είναι το γκρέμιλ, όπως είναι ο σκύλος του Περού, όπως είναι το κουκούπιακ, όπως είναι οι μεγάλες γάτες της Γαλλίας και της Αγγλίας. Μετά εδώ πέρα έχουμε πτώματα. Το Bloop, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είναι πολύ γνωστό περίπτωση τέταρτος της θάλασσας. Το Bloop ήταν ένα ήχος που καταγράφηκε το 1995 έξω από την Αλάσκα. Είναι ένα ήχος που καταγράφηκε από μικρόφωνα, το οποίο ήταν ιδιοσκοπισμένα σε απόσταση τουλάχιστον 2000 χιλιόμετρων το καθένα και κατέγραψαν ένα μυστηριό ήχο, ο οποίος στην αρχή αποκαλύφθηκε ότι ήταν και σε ένα μεγάλο ζώο. Όπως θα ήταν ένας νοθόσαυρος, θα ήταν ένας ιχθυόσαυρος, θα ήταν ένας λιοπλευρόδοντας, θα ήταν ένας μεγαλόδοντας, θα ήταν ένας πλησιόσαυρος, θα ήταν ένα εντελώς άγνωστο ζώο θηλαστικό, το οποίο ίσως να είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Παρέμειναν όλα θρύλοι, μέχρι που το αρχές του 2010 αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένας σεισμός πάγου,
προβάλλεται από τη σύλληψη των παγόβουνων. Και ο ήχος που καταγράφηκε ήταν παγόβουνα που σπάνε από έναν σεισμό πάγου. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ακόμα υποστηρίζουν ότι ο ήχος ήταν αποτέλεσμα ενός τεράστιου θηλαστικού. Επίσης, άλλο ένα περίεργο ζώο που ανακαλύφθηκε το απόσφατα και ήταν και θέτη κριτήδιο είναι το δελφίνι της Ελλάδας, το οποίο φωτογραφήθηκε ανοιχτή της ακίνθου το ES6 και το ES8 δεν μπόρεσε να ταξινομήσει κανένας που ανήκει το συγκεκριμένο είδος. Και θεωρείται πάρα πολύ περίεργο για να ανήκει σε ένα φυσιολογικό είδος. Άρα και πέρα στο τέλος έχουμε τα δελτιώδη ζώα. Και πάμε στο δεύτερο άλμπουμ. Εδώ έχουμε ζώα που ανακάλυφθηκαν πρόσφατα, όπως είναι εδώ αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ γνωστό. Η σάολα είναι ανήκει στα βουβάλια και τα ελάφια και θεωρείται ένα από τα πιο σπάνια θηλαστικά που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Το μούντατς, ή αλλιώς το μίνι μούντατς, το μούντατς της Σουμάτρας, το μούντατς του Ρούσβελτ, η ζέβα του Μπρεσέλ, το άλογο του Πρεσβάλσκι, η πίσλι, ή αλλιώς γκρίζλα, ή αλλιώς νανούμακ, ή αλλιώς το υβρίδιο μεταξύ πολικής αρκούδας και καφέ αρκούδας, ο κίκινγκ που είναι ένα είδος πάντα, αλλά όχι κλασικό μαύρο άσπρο, καφέ με γκρι, όπως είναι ο παγκολίνος, φαίνεται πολύ σπάνιο ζώο και μάλιστα ο παγκολίνος έχει γίνει τώρα και θέμα αντιπαράθεσης για τον κορονοϊό, που κάποιοι λένε ότι προέρχονται από αυτό το συγκεκριμένο ζώο. Έχουμε το άλογο του Νάνχεν, το άλογο του Ριβόχε, που θεωρείται πολύ μεγάλο ζώο, η Σιτατούγκα, ο Μεγάστομος, που θεωρείται ένα είδος κρεχαρία, πολύ σπάνιο, ανοιχτά της Χαβάης. Να, δείτε τον εδώ. Αυτός εδώ είναι. Πολύ σπάνιος ο Μεγάστομος, έχουν ανακαλυφθεί λιγότερο από 400 ζώα αυτού του είδους. Η τάπηρη που είναι είδος γουρουνιών. Εδώ ένα από τα αγαπημένα μου ζώα. Ανήκει στα μυρμικοφάγα μαζί με το τεσμάν, το ευρωπαϊκό τεσμάν και το μυρμικοφάγο και βρίσκεται σήμερα στην Τασμανία και την Σιέρα Λεόνε της Αφρικής. Είναι το αντβάρκ, το οποίο μπορεί να φάει μέχρι και 12.000 μυρμήκια την ημέρα. Είναι εδώ πέρα από τις αφηγμένες φωτογραφίες με ένα σκύλο και εδώ πέρα έχουμε τον σκελετό του. Τι άλλο έχουμε, έχουμε τον λαγό του Αμαμί, έχουμε τον ανδρόλαγο της Νέστερ, έχουμε τον μπάντιγκορ με τα ξηρά αυτιά, έχουμε τον σωληνόδοντα που θεωρείται έτσι και αλλιώς σπάνιο είδος, έχουμε τη βυσκάτσα του Νότου, το οποίο η εμφάνισή του θυμίζει περισσότερη αυτή ενός λαγού, αλλά δεν ανήκει εκεί, ανήκει στη είδος που ανήκουν και τα τσιουάουα, όχι τα τσιντσιλά, να, εδώ πέρα. Να η βυσκάτσα του Νότου θυμίζει περισσότερο λαγό με αλεπού. Να δείτε και εδώ έχω και φωτογραφίες. Το μπροστά θυμίζει λαγός, το πίσω θυμίζει, ουφ, τι να πω, σκίουρο. Αλλά δεν ανήκει στους λαγούς ούτε στους σκίουρους, ανήκει στα τσιουάουα. Τσιντσιλά, έλα ρε φίλε, πάλι το λέω λάθος. Πάμε λίγο στη Μαδαγασκάρη τώρα για να δούμε ένα από τα πιο αξιοπερίεργα ζώα του κόσμου και ένα από τα πιο τρομακτικά ζώα που έχω δει ποτέ, πραγματικά τρομακτικό. Είναι το Άι-Άι. Θυμάστε τον Μωρίς από το σπίτι της Μαδαγασκάρης? Είναι Άι-Άι. Είναι είδος που ανακαλύφθηκε το 1950. Κάποτε θεωρούταν είδος που εξαφάνισε, μέχρι που ανακαλύφθηκε τώρα πρόσφατα. Άλλο επίσης ζώο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα ήταν η μαϊμού με το μικρή ουρά, τη μικρή μύτη από το Μιανμάρ, που ανακαλύφθηκε το 2010. Έχουμε την μαϊμού της Καλκίτα που ανακαλύφθηκε στη Βραζιλία στα αρχές του 2000. Τι άλλο έχουμε που να το αναφέρω.
ένα από τα πιο όμορφα αλληλουροειδή που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Πολύ όμορφο και δεν ξέρω, ίσως να είναι και το όμορφο ζώο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το σερβάλ, το οποίο κατοικεί στην Αφρική. Ανήκει στα αλληλουροειδή. Να, εδώ πέρα. Να το. Πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Να και εδώ. Παραμανικά είναι πανέμορφο το σερβάλ. Πολύ όμορφο ζώο. Αλλά δεν είναι για κατοικίδιο. Να το πούμε και αυτό. Εδώ έχουμε τον κόκκινο λύκο της Ασίας που ανακαλύφθηκε τώρα πρόσφατα. Έχουμε επίσης και το γιγάντιο πεκάρι, το οποίο ανακαλύφθηκε τώρα πρόσφατα στις αρχές του 1980 και θεωρείται παρόμοιο είδος με το πεκάρι του Τσάκο που ανακαλύφθηκε το 1975 ξανά. Άλλο επίσης ένα πολύ αγαπημένο μου ζώο, αν και βέβαια είναι θανατηφόρο το δάγκωμά του, είναι η χελώνα αλιγάτορας. Αυτή εδώ. Ωε φίλε, τι εικόνα είναι αυτή. Πραγματικά τρομερή εικόνα. Να, δεν έχω και εδώ πέρα, περιμένετε. Εδώ. Χελώνα αλιγάτορας. Εντάξει, δεν είναι, είναι σαν όλες τις χελώνες. Απλά έχει ένα θανατηφόρο δάγκωμα, έχει ένα ράμφος. Δηλαδή δύο μεγάλα δόντια πάνω κάτω. Κατοικεί στο νερό, εκεί που είναι σήμερα η Βόρεια Αμερική και κάποια σε κάποια μία της Νότιας Αμερικής. Επίσης άλλο ένα πολύ γνωστό ζώο από αυτήν την κατηγορία είναι το τέρας του Χίλα, το ελόδερμα όπως λέγεται αλλιώς, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνες σαύρες του κόσμου και έχει και ιδιαιτεριώδες δάγκωμα. Να σε δαγκώσει αυτό την πάτησες. Να, να σας δείξω και μια άλλη εικόνα του συγκεκριμένου ζώου, εδώ. Άλλο να πεις ίσως ένα από τα αγαπημένα μου ζώα γενικότερα μαζί με το σερβάλ και το αντβάρκ. Το βάζω μαζί, καθώς και τα δύο μου είναι το ίδιο αγαπητά. Είναι αυτό το ζώο. Το Andrius Davidinus. Ή αλλιώς, η γαντία σαύρα της Κίνας. Θεωρείται το μεγαλύτερο αμφίβιο του κόσμου. Τι άλλο σας έχω εδώ. Το πιο σπάνιο είδος φιδιού είναι ο βόας του νησιού Ραούντ. Θεωρείται ένα από τα πιο σπάνια ζώα του κόσμου. Άλλο επίσης ζώο που θεωρείται ένα θρύλος παλιότερα είναι ο θρυλικός δράκος του Κόμοντο που κατοικεί σε δύο νησιά, το Κόμοντο και το Φλόρες στην Ινδονησία. Είναι η μεγαλύτερη σαύρα του κόσμου μαζί με το τέρας του Χίλα και τη γάρια θαλαμάδα της Κίνας. Και ένα επίσης που το πιθανό θηλαστικά του κόσμου είναι ένα είδος το οποίο συγγενεύει με το θυλακίνο, που θεωρείται ένα προϊστορικό είδος, το οποίο εξελίχθηκε στις αρχές του 1930, μέχρι το 1936 είχε πεθάνει ελεύθερος θυλακίνος. Είναι ο Τας, ή αλλιώς διάβολος της Τασμανίας, ο οποίος υπάρχει ακόμα και σήμερα και θεωρείται είδος που εξαφάνισε. Και μάλιστα κουβαλάει και μια φρικτή ασθένεια, η οποία είναι παρόμοια με καρκίνο των ζώων. Μετά έχουμε τα ζώα του Βαθύ Βυθού, εντάξει δεν μας πολύ ενδιαφέρουν τόσο. Τα έχουμε ξαναδεί έτσι κι αλλιώς. Και μετά πάμε στα ζώα που εξαφανίστηκαν πρόσφατα. Τι έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα, δεν περιγράφω άλλο. Έχουμε θηλυκά ζώα, έχουμε το δελφίνι Μπαϊτζή, το ρογό Παπάφηφης, οι φώκες Καραϊβικής, ο έβαρος των Πυρηναίων, το κουάγκα, το Ocean White Dess, ο λύκος του Χόνσου, ο λύκος του Χοκάιντο, η αντιλόπη Μπουμπάλ, ο θηλακίνος, θηλυκό ζώο. Η τίγρη της Ιάβας, η τίγρη του Μπαλί, η τίγρη της Σιβηρίας, το Ivory Bee του Wopaker, ενώ της Υποκάριδου, το Golden Twad, η Πάπια Μαράνα Λόρτε, το Πουόλι, η νεροκότα των θαλάσσιων νησιών που ήταν στα Κανιά νησιά, τον Aurochs που ήταν ένα υπερ ιστορικό είδος βουβαλιού
σε μορφή βίσωνα, αγελάδασε και βίσωνα, ξαφανίστηκε στις αρχές του 1600, το Golden Toad, που είναι ένα ιστορικό της βατράχου, δηλητηριώδους, ο δυτικός μαύρος νόκερος, το Κουπρέι, που ήταν από τα πιο σπάνια ζώα του κόσμου, το οποίο είναι ένα είδος βοδινού που ανακαλύφθηκε στις αρχές του 1920 και συγκεκριμένα το 1925, όταν ένα είδος στάθηκε, αυτό βλέπετε στην εικόνα, είναι στάθηκε στο Κύπρο του Βέλγιου, ο δυτικός μαύρος νόκερος που ξαφανίστηκε πρόσφατα. Και τέλος τελειώνουμε με τα ζώα Λάζαρους τάξων, τα οποία χαρίστηκαν τώρα μετά από πολύ καιρό εξαφάνισης. Μερικά είναι η Crin Voar, η ζεύρα άλογο της Κίνας, ο κομβανικός σωληνόδοντας, ο Λόιτεν Ρογδράκ, το πεκάι του Τσάκο, το δικολάτης της Τανζανίας, το Μπερμούδα Πέτρελ, ο Κυλοκνάθος που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, το New Holland Mouse, ο ελέφαντας της Ινδίας, το γκέκο με τα μεγάλα μάτια και πολλά ακόμα. Ο νερόλαγος της Νέστερ, ο άγριος σκύλος των Απαλαχίων και πολλά πολλά ακόμα. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.